Καθίστε όμως, κύριε Βασιλιάδη, μπροστά. Εδώ βγαίνουν και ακούγονται πράγματα τα οποία τα ακούγαμε στο παρελθόν πριν να γίνει αυτό που γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν όλοι και καταφερόσασταν όλοι, μα τι είναι αυτά που λέτε κλπ. Και έρχομαι στο ζήτημα με τα τρολ. Λοιπόν, το οποίο το θέτει, γιατί αυτά δεν είναι νέες ιστορίες. Αυτά για παράγεντα είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες. Το λέει πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας του κόμματος. Και αυτά, λέει λοιπόν ο κύριος Κουρλέτης. Αυτά για τα παράκεντρα είναι προσβλητικά για το κόμμα και είναι ανοησίες. Τον καλείται να πάει να τα καταθέσει και να τα αποδείξει, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, τον κύριο Σκουρλέτη εννοούμε για να καταλάβει. Είναι προφανές, είναι προφανές. Είναι ανοησίες. Δεν υπάρχει τίποτα και αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο και βάζοντας ακόμα και αυτό στην αρένα της σωκοματικής αντιπαράθεσης, χωρίς να υπάρχει αλήθεια, χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να υπάρχει νόημα, το τι κάνουν οι δημοσιογράφοι ή το τι στάση κρατάνε οι δημοσιογράφοι. Αν ένας δημοσιογράφος, αν εσείς κακώς με έχετε στοχοποιήσει και με βρίζετε, έτσι, είναι απαράδεκτο, είναι προβληματικό, αλλά είναι κομμάτι της δημόσιας έκθεσης και της δημόσιας ζωής. Λοιπόν, αυτό που περιέγραψε δεν υφίσταται, δεν ισχύει. Μάλιστα. Λοιπόν, κατηγορηματικά. Τώρα, αύριο τι περιμένετε στο εκτελεστικό γραφείο? Πάλι δηλαδή στο Τσίπρα τα ρίχνουμε. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτά τα πράγματα είναι ασυναρτησίες. Και θα πρέπει λοιπόν, γιατί έχουμε όλοι δύσκολες διαδικασίες μπροστά. Όλοι αυτοί γίνανε ασυνάρτητοι είναι τώρα, κύριε Βασιλιάδη. Δεν συγνώμη. Είπα ότι είναι ασυνάρτητος, είπα ότι αυτό που είπε είναι ασυναρτησίες. Αυτός που λέει λοιπόν, που λέει και μετά, οι λιθιότητες. Έχουμε μπροστά μας. Μία-δύο όπως μας λέτε. Δεν χρησιμοποίησα οποιοδήποτε θεωρώ. Συγγνώμη. Λέτε σε αυτές τις δηλώσεις τις γνωστές των τελευταίων ημερών που έχουν κάνει αυτά τα στελέχη. Μας είπατε, αναφέρεστε, είναι γελοιότητες, είναι ανοησίες, είναι τι άλλο, οι λιθιότητες δεν είπατε. Ναι, προσβλητικά. Αυτά λοιπόν τα λένε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Είναι πρώην υπουργοί, χρόνια κοινοβουλευτικοί με την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, γίνανε ξαφνικά λοιπόν φταίχοι. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά πριν ανοίξουμε το στόμα μας, ιδίως μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.